μία από τις κοπέλες οι οποίες παίζουν σε αυτό το θέατρο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Το όνομά σου? Αγγελική Τσιμίκου. Αγγελική. Για πες μας λοιπόν για το ρόλο σου, θα μας πεις δύο λόγια. Στην πρώτη παράσταση, η οποία διεξάχθηκε την 25η Μαρτίου, επειδή μας πίεζε κάπως ο χρόνος, ήταν μικρή και είχα μόνο το ρόλο το πρωταγωνιστικό, τον οποίο μοιράζομαι μια άλλη κοπέλα και έκανα το Ρωμιάκι. Τώρα, αυτή τη φορά που διεκπαιρώσαμε μια πιο ολοκληρωμένη παράσταση... Άλλαξες ρόλο. Συνεχίζω να έχω το πρωταγωνιστικό, είμαι στο χορό επίσης, όπως και στην πρώτη. Ναι, ναι. Και υποδίωμαι και την Ερατό, η οποία είναι μια πρωτευουσιάνα, μαζί με έναν άλλον, και οι οποίοι χλεβάζουν κάπως το ελληνικό έθνος και έχουν ξενόφερτες τάσεις και μπρος του όχου. Ακριβώς, ναι, την εποχή του Όθωνα. Ναι, ναι. Για πες μας λίγο έτσι, αυτός ο ρόλος φράζει, έτσι, πώς... Της Ερατούς... Πώς ναι, αισθάνεσαι, δηλαδή. Να σας πω την αλήθεια. Της Ερατούς είναι ένας λίγο κόντρα ρόλος, όπως και για το αγόρι που το υποδίεται, γιατί είναι μιμουάπτου, έχουν να κρύβουν ένα ψώνιο, κάτι ύπουλο, δηλαδή, τους ευχαριστούνται να χλεβάζουν τους ραγιάδες. Άρα, έχουμε, παίζει ρόλο ηθοποία, δηλαδή. Ακριβώς, ναι, το υποκριτική τέχνη, ναι. Όσον αφορά το Ρωμιάκι, έχω αναλάβει τη σκηνή του αγάλματος, όπου εκεί ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ναι, ναι, και εγώ και το Ρωμιάκι εκπλήσεται, ξαφνιάζεται, που βλέπει ότι το άγαλμα του μιλάει και έτσι φωνάζει και το Ρωμιό να προσπαθήσουν έτσι να το αντιμετωπίσουν μαζί. Ο Κολοκοτρώνης αρχίζει να εκφράζει παράπονα, να εκφράζει συναισθήματα για αυτά που έχουν συμβεί και στο τέλος αποκτά ένα πιο δραματικό ύφος. Ουσιαστικά κάνουμε ένα συνδυασμό όλων όσων έχουν προβληθεί και της σύγχρονης της κατάστασης που επικρατεί αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Γενικά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τα για την ακρίβεια, είναι όλοι πάρα πολύ διατεθειμένοι και πρόθυμοι και πιστεύω ότι όλοι οι μηδενός εξαιρεμένοι έχουν κρύβουν και ένα ταλέντο, έτσι, το έχουν το μικρόβιο. Και ο καθένας έχει ταιριάξει ακριβώς το ρόλο του. Έχουμε μπει και στο πετσί του ρόλου και όλοι εθελοντικά, εννοείται, έχουμε συμμετάσχει σε αυτή την παράσταση και πιστεύω ότι θα στεφθεί με πλήρη επιτυχία, γιατί και χρωστάμε πάρα πολλά, όλα για την ακρίβεια τα χρωστάμε στην καθηγήτρια. Κυρία Κυριακοπούλου, ναι, γιατί έχει αναλάβει χρέη σκηνοθέτηδα, σκηνογράφου, έχει σπαταλήσει χρόνο και χρήμα. Όχι. Λέμε την αλήθεια τώρα. Ναι, έχει σπαταλήσει πολύ χρόνο και χρήμα. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο του αυτό και να του τα αποδώσουμε. Πολύ ωραία. Οπότε, ναι, δεν θα την απαντήσω. Σας περιμένουμε, αν θέλετε. Γεια σας. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.